τεράστια τα 37 έτη και σημειωτέων μόλις 28 έτη ο μέσος όρος στη Θεσσαλονίκη και με δείκτη θετικότητας στο 3,6%. Αριθμός κρουσμάτων σήμερα ρεκόρ, αλλά και ρεκόρ τεστ με 24.116 τεστ μόνο σήμερα από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ και όλα τα κλιμάκια των υγειονομικών ελέγχων στη χώρα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Γι' αυτό και συνεχίζουμε επιμέλεια να παρακολουθούμε κάθε αλλαγή των δεδομένων και αναλύουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν αυτή την έξαρση της πανδημίας. Πάντα με ένα μοναδικό απόλυτο κριτήριο. Την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας όλων μας. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τη γενικότερη κατάσταση, αλλά και τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αποφάσισε τα εξής που θα ισχύσουν από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 6 το πρωί. Σε επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου τίθεται η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Στο επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης παραμένουν τα Γιάννενα, μια και οι δείκτες επικινδυνότητας είναι οριακοί μεταξύ των δύο επιπέδων και η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί σε 3 ημέρες το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Αυξάνεται το επίπεδο συναγερμού σε επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Βιωτίας, Λάρισας και Σερών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων επιβάλλεται από τις παρούσες συνθήκες. Τα επόμενα 24 ώρα, οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην προσπάθειά μας να βάλουμε φρένο στην έξαρση του ιού και να περιορίσουμε την πανδημία. Και μπορούμε και πρέπει και επιβάλλεται να τα καταφέρουμε. Ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούμε τις αποστάσεις, να φοράμε μάσκα, να ακολουθούμε πιστά τους κανόνες και τις οδηγίες των ειδικών. Κάνω ιδιαίτερη έκκληση στους κατοίκους της Καστοριάς, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Βιωτίας, των Σερών, των Ιωαννίνων, όπου παρατηρείται επιθετικότατη αύξηση του υγειονομικού φορτίου, να παραμείνουν σε εγρήγορση. Μαζί με τους περιφερειάρχες και τους αιρετούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ανακοπής του ρυθμού μετάδοσης. Μια προσπάθεια που θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, χρειάζεται η συμμετοχή, η συνέργεια όλων μας. Έχουμε κάνει μια σπουδαία προσπάθεια όλους αυτούς τους μήνες. Μια προσπάθεια που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Και ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι ένας. Εφαρμόζουμε όλοι μας τα μέτρα. Είναι το κλειδί για την επόμενη μέρα σε κάθε περιοχή, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ.